Αντίκ Μέρι, εγώ θυμάμαι πάρα πολύ Eurovision φυσικά. Είναι η πρώτη μου σκέψη που έχει στο μυαλό μου. Αυτό το λίγο. Η Αντίκ ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που κάτσα να δω Eurovision. Να πούμε ότι δεν ήταν μόνο το τραγούδι της Eurovision, έχουν βγάλει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Το Follow Me. Όπα, όπα. Έλα, τραγούδα και εσύ, μην κρύβεσαι. Καλύτερα εγώ να μην τραγουδήσω, λέω. Όχι, τραγούδα, προσπάθησε. Δεν ξέρω, για καλό δικό σας το λέω. Δεν θα πάρει την Eurovision έτσι κι αλλιώς. Όχι. Για άλλη μια φορά. Η απλότητα που παρουσιάσανε όλα αυτά τα τραγούδια από την αρχή τους και ότι ήταν παιδιά που είχαν μεγαλώσει στη Σουηδία, τους δώσανε όλο αυτό το γκάζι και όλη αυτή την ανατροπή που κάναν τότε. Μου δόθηκε ευκαιρία να την έχω και coach στο Voice, με βοήθησε πάρα πολύ. Είναι καταπληκτική, φωνάρα, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Είναι ωραία, κάπως αλληλοσυμπληρώνονται αυτοί οι δύο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω αλλιώς. Είναι ωραία και τους θέλουμε περισσότερο. Ξανακούμε και τώρα. Είναι φανταστικό. Νομίζω ήρθε η σειρά των high five.